Καφώς, τι εννοεί ο κ. Μαρκάκη, έχει χαρτογράφηση? Αυτό που δεν έχει κάνει το κράτος δυστυχώς είναι το να μπορέσει να καταγράψει τι βρέθηκε πού από τραυματίες και από θύματα και να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα ως προς το τι συνέβη στον καθένα από τους 57. Ακόμα και στο αν ήταν 57 ή όχι, δεν έχει απάντηση το κράτος. Είναι μια δουλειά που αναγκαστήκαμε να την κάνουμε εμείς, γιατί δεν την έκανε κανένας άλλος. Εμείς λοιπόν τα γνωρίζουμε αυτά, όχι γιατί είμαστε πιο ικανοί, πιο έξυπνοι. Οποιοσδήποτε κρατικός φορέας. Ο κρατικός φορέας που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, που στο συγκεκριμένο είναι η πυροσβεστική σε συνεργασία με την αστυνομία, έχει μία σελίδα όλοι και όλοι με αριθμούς και τίποτα άλλο. Αν κάποιος ρωτήσει λοιπόν το επίσημο κράτος πού ήταν ο τάδε άνθρωπος και τι του συνέβη, το επίσημο κράτος θα απαντήσει με αυτή τη μία σελίδα που λέει την 2 Τρίτου 23 περισυλλέχθηκαν από τόπο δυστυχήματος συνολικά 50 ανθρώπινοι σωροί. Δεν μπορεί, με αυτούς τους αριθμούς. Η νεκροψία δεν έγινε στον τόπο. Δεν έγινε στο σημείο η καταγραφή, γιατί υπήρξε μια ανεξήγητη βιασύνη να τα μαζέψουμε όλα γρήγορα επειγόντως και να φύγουν όλα να καθαριστούν. Όχι να μαζέψουμε τους τραυματίες και τους προφανώς. Μιλάμε γιατί. Δηλαδή, αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος. Δεν το αλλοιώνεις αυτό. Μέχρι να είναι ξεκάθαρη και η τελευταία λεπτομέρεια. Και ας μείνει 6 μήνες κλειστό αυτό το δίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για το δικαστήριο με τη δική σας την εμπειρία. 100%. Mm-hmm. Αυτό είναι το α και το ω. Εδώ για ένα απλό τροχαίο. Για ένα απλό τροχαίο. Η εντολή των κλιμακίων που σπέβδουν εκείνη τη στιγμή, ακόμα και τα παιδιά του ΕΚΑΒ, γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να μετακινήσεις. Δεν πρέπει να μετακινήσεις ούτε ένα πλαστικό αντικείμενο το οποίο έχει βρεθεί 100 μέτρα μακριά.